Γιατί κάποιοι δεν θα μπορέσουν να μπουν στα χωράφια τους. Πρέπει να αποζημιωθούν. Ναι. Γίνονται καταγραφές και για τις, από τον ΕΛΓΑ, από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ βρίσκονται και καταγράφουν διαρκώς. Τώρα σε ποια καλλιεργητική φάση βρισκόμαστε? Τώρα να συλλέξουν το μαβάκι. Τι θέλουν να συλλέξουν το μαβάκι εδώ στο ΕΛΓΑ. Άρα να την προετοιμαστήκαμε. Δεν μπορούν να συμμετέχουν τα σιτήρια. Γιατί ξεκίνησαν τα σιτήρια. Δεν μπορούν. Και πρέπει να κουνούν και λίγα τέτοια. Και λίγα τέτοια έχουν. Αυτό που είπε, σημαντικό, δεν θα μπορούν να προετοιμάσουν, δεν θα μπορούν να προετοιμάσουν την καινούργια χρονιά. Και ξέρετε κάτι, αν και από ό,τι φαίνεται τώρα αυτό δεν είναι εύκολο να εκτονωθεί, διότι ο χειμώνας είναι τώρα μπροστά μας. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Παρουσίασε εσύ. Όχι, η υποχρέωσή μου είναι να έρθω, αφού βρέθηκα στην Αλεξανδρούπολη, ήταν αυτονόητο ότι θα έρχομαι εδώ. Το θέμα είναι ότι τροπολογίες νυχτερινές για αυτό το θέμα δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να τα δούμε με τον ωραίο. Το οποίο έχει δίνει τροπολογία για παράταση μέχρι το 2016, υπολείπεται η οικία. Μια απάντηση μόνο. Τι να κάνουμε. Τώρα παιδιά να το δω. Μια απάντηση. Όχι, δεν το δεσμεύσει. Έχουμε γράψει τα email. Θα έρθετε στη σύσκεψη. Ναι, ναι, θα είμαστε. Οπότε μπορείτε να το πείτε. Ωραία, θα σας απαντήσω. Όχι, απλώς επειδή είμαστε στο φυσικό μας χώρο, είμαστε εδώ που προσφέρουμε. Πού είναι η βιομηχανία, σε ποιο μέρος? Εδώ στις Σφαίρες ήταν, έχει κλείσει και έχουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Αυτό είναι ευρωπαϊκό? Όχι, όχι, από το Υπουργείο Εργασίας είναι και Οικονομίας. Ωραία, να το δούμε και να απαντήσουμε συγκεκριμένα. Είμαστε 65 άτομα με τις οικογένειές μας εδώ πάνω. Ο κύριος Πέτροβης τα ξέρει, ναι, μπορεί να σας τα πει. Τώρα δεν έχετε καθόλου σύντομα. Ούτε στον ΟΑΕ. Θα κάνει εδώ για να κερδίσουμε χρόνο. Περιμένουμε, επειδή έχει γίνει τροπολογία. Δουλεύουν και θελώς, κύριε Πρόεδρε, τα παιδιά. Και θελώς. Και εργασία αυτή τη στιγμή. Εδώ και τρεις μέρες. Για το πρόσημο ότι θα ρυθμιστεί το πρόβλημα του. Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερωθώ για την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί εδώ στον ποταμό Εύρο από την έκτακτη περίσταση στην οποία βρισκόμαστε εδώ και αρκετές μέρες με την υπερχείληση του ποταμού. Πρόκειται για μια κατάσταση την οποία οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής τη βιώνουν για πολλωστή φορά και είναι απαραίτητο, αναγκαίο να υπάρξουν τα κατάλληλα έργα υποδομής, άρα να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, οι αγρότες, οι κάτοικοι των χωριών δίπλα στον Εύρο να μην ζουν διαρκώς με τον κίνδυνο και με την αγωνία ότι μπορεί να πλημμυρίσουν οι περιουσίες τους, να πλημμυρίσουν τα σπίτια τους. Είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Ευτυχώς πλέον βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εκτόνωσης του κινδύνου. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές εδώ παραμένουν σε επιφυλακή. Όμως για αρκετούς καλλιεργητές η ζημιά έχει ήδη γίνει. Διότι όπως ενημερώθηκα, η έκταση των πλημμυρισμένων εδαφών είναι πάνω από 110.000 στρέμματα, τα μισά εκ των οποίων είναι καλλιεργήσιμες γεές. Ως εκ τούτου υπάρχει ένα άμεσο ζήτημα αποζημίωσης των καλλιεργητών που φέτος δεν θα μπορέσουν να έχουν παραγωγή και κυρίως άμεσης εξέβρεσης των δαπανών, των κονδυλίων προκειμένου να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει και διμερής συνεννόηση ανάμεσα στη χώρα μας και στην Τουρκία προκειμένου να υπάρξει ένα διμερές πρόγραμμα διευθέτησης με τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε ένα ποτάμι που βρίσκεται στα σύνορα ακριβώς ανάμεσα σε δύο χώρες, το πρόβλημα είναι κοινό και πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού.
η επόμενη επίσκεψη να είναι σαν ως πρωθυπουργός, κύριε. Καλώδιο, ένα...